Και τη πολιτική επιβίωση. Πέραν αυτών που τα βλέπουμε αυτέ τι μέρε να ξεδιπλώνονται και μάλιστα με οικοφαντικό τρόπο στη Νέα Δημοκρατία, μια φθαρμένη κυβέρνηση είναι και μια κυβέρνηση που δεν πρέπει να θεωρεί ότι θα επιβάλλει πάντα τη δική τη ατζέντα, αλλά μια κυβέρνηση που ανα πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να απειληθεί από ένα ή περισσότερα τυχαία γεγονότα. Δείτε για παράδειγμα τι έγινε σήμερα. Με το κλίμα βαρύ από τι ηχηρέ παρεμβάσει των δύο πρώην Πρωθυπουργών και με τι κατηγορίε περί αλαζονία τη εξουσία που εξτόμησε ο Αντώνη Σαμαρά να έχουν παραμείνει αμήχανα αναπάντητε ο Κυριάκο Μητσοτάκη σχεδίαζε να αλλάξει την ατζέντα και να δείξει ταυτόχρονα ότι εγκύπτει στα προβλήματα τη κοινωνία, στη σκληρή καθημερινότητα, στι δομέ του κράτου. Κάπω έτσι, ξημερώματα α, μετέβη στο μηχανοστάσιο τη ΟΣΥ. Ευνηδιαστική την είπαν την επίσκεψη, αν και οι κάμερε ήταν εκεί για δηλώσει. Τέλο πάντων, επιχείρησε να απευθυνθεί σε όσου πολίτε αυτέ τι μέρε κυκλοφορούν παστομένοι σε λεωφορεία που τρίζουν, σε τρένα που υπολειτουργεί ο κλιματισμό, σε τρόλε απαρχαιωμένα. Στην Ελλάδα που ξυπνάει νωρί, όπω συνήθιζε να λέει ο ίδιο, όταν ω Αρχηγό τη εξωματική αντιπολίτευση, πήγαινε πάλι εξημέρωτα σε μηχανοστάσια. Αυτή την Ελλάδα που στην καλύτερη περίπτωση του γύρισε την πλάτη και προτίμησε την αποχή πριν 20 μέρε. Το σχέδιο είχε και συνέχεια. Ο πρωθυπουργό αμέσω μετά πήγε στο Υπουργείο Υγεία και μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εξήγηλε δραστική μεταρρύθμιση του ΕΣΥ. Μάλιστα πέντε χρόνια αφού του ανέλαβε τη διακυβέρνηση τη χώρα, ο Κυριάκο Μιτζοτάκη υποσχέθηκε ότι οι πολίτε θα διαπιστώσουν στο μέλλον τι αλλαγέ. Περίπου την ίδια ώρα, ο Υπουργό Εσωτερικών Θ θα απλουστευθούν οι διαδικασίε προσλήψεων για να δυναμώσει γρήγορα το δημόσιο. Ενώ ο Υπουργό Εθνική Οικονομία Κωστή Χατζηδάκη ανακοίνωνε την κατάργηση του τέλου χαρτοσύμου για περίπου 600 συναλλαγέ. Η κυβέρνηση λοιπόν είχε σχέδιο. Μόνο που ήρθε αυτό το σοκαριστικό βίντεο με τον Ταϊλί και Αυγενάκη και οι διαστάσει που πήρε να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Αυτό σημαίνει, κυβέρ... αυτό σημαίνει η κυβέρνηση όμοιρο του τυχαίου. Και αυτό βεβαίω σημαίνει και κάτι άλλο. Πω όταν σχηματιστεί απέναντί τη κάποιο εναλλακτικό πόλο εξουσία, τότε τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο του. Και ο τροχό τη ιστορία μπορεί να αρχίσει να γυρίζει ξανά. Αυτά για σήμερα εισαγωγικώ. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουλίου του 2024. Γεγονότα 2.0. Το ρολόι δείχνει 10 και 2 πρώτα λεπτά. Πάμε να κάνουμε και σήμερα τη δεύτερη ανάγνωση.